Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα από μια φίλη του καναλιού. Όνειρα και στόχοι είναι δικά μας? Καλησπέρα αγαπημένη ψυχοεκπαιδεύτριά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σου γράφω γιατί τον τελευταίο καιρό με πολλές αφορμές αναρωτιέμαι πώς ξέρουμε, πώς ξεχωρίζουμε ότι τα όνειρά μας είναι δικά μας. Πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι αυτά που θα ήθελαν οι άλλοι για εμάς? Βλέπω την αγαπημένη μου μικρούλα που τη λέω κόρη μου. Αν είχα παιδί τόσο δεν θα μου έμοιαζε σε πολλά πράγματα. Αν είχα παιδί τόσο δεν θα μου έμοιαζε σε πολλά πράγματα. Δηλαδή δικό σου παιδί δεν θα σου έμοιαζε τόσο πολύ όσο αυτή η μικρούλα. Που φαντάζομαι είναι συγγενικό πρόσωπο. Και τελείωσε φέτος το σχολείο. Βλέπω ότι έχει πολλά στο μυαλό της. Πράγμα που θεωρώ εξαιρετικό. Αλλά επηρεάζεται και από αυτά που της λένε ή περιμένουν από εκείνη οι γονείς της. Αρκετό καιρό πριν, σε συζήτηση με την πεθερά μου, μου είπε πως άκουσε κάποιον ψυχολόγο μάλλον να λέει πως αυτά που θα θέλαμε πραγματικά να κάνουμε κρύβονται στα όνειρα και τις δραστηριότητες που μας έδιναν χαρά όταν ήμασταν μεταξύ 3 και 5 ετών. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό, αλλά μπορεί να ισχύει. Δεν ξέρω, δεν είμαι παιδοψυχολόγος, δεν είμαι εξελιχτική και σχολική ψυχολόγος, όπως είναι μεταξύ άλλων και η Δ. Αριστονή Θεοδοσίου, δεν το ξέρω αυτό. Πρόσφατα, στο casting του τηλεπαιχνιδιού που πήρα μέρος, άνθρωποι που με έβλεπαν πρώτη φορά, όταν τους είπα ότι αυτόν τον καιρό είμαι άνεργη, μου πρότειναν επαγγέλματα που είχαν να κάνουν με τα χόμπις μου και μου ξύπνησαν όνειρα για χρόνια θαμμένα. Πώς γίνεται άνθρωποι που δεν σε ξέρουν να πιστεύουν πως μπορείς να κάνεις κάτι τόσο μεγάλο ή εντυπωσιακό, ενώ οι δικοί σου άνθρωποι όχι, γίνεται και παραγίνεται? Γιατί ζούμε στην ελληνική κοινωνία, ζούμε σε ελληνικές οικογένειες, στις οποίες δυστυχώς γίνεται υποτίμηση των παιδιών τα οποία αποτελούν και από διοπιμπέη τράγη και υπερτίμηση των χρυσών παιδιών. Των παιδιών που συνήθως είναι οι υπτάμενοι πίθηκοι γύρω από τους νάρκιστους γονείς. Flying monkeys, που στα ελληνικά σημαίνει υπτάμενοι πίθηκοι, είναι μια ορολογία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους ανθρώπους οι οποίοι με τον τρόπο τους διευκολύνουν τους νάρκες τους να είναι νάρκες. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι πάνε και προσκολούνται πάνω στους νάρκες τους και τους δίνουν ναρκισιστική παροχή και τους υποστηρίζουν και συνήθως οι πτάμενοι πίθηκοι είναι αυτοί που μεταφέρουν και τα μηνύματα των νάρκησων προς τα θύματα τους που προσπαθούν να γλιτώσουν από αυτούς. Εξ όσο γνωρίζω, αυτή η ορολογία Flying Monkeys έχει βγει από το παραμύθι «Ο Μάγος του Οζ». Λοιπόν, άρα λοιπόν γίνεται φιλενάδα και παραγίνεται άνθρωποι που δεν σε ξέρουν και δεν έχουν κανένα λόγο να σου ρίξουν την αυτοεκτίμηση και δεν έχουν κανένα λόγο να σε μειώσουν, να βλέπουν τις πραγματικές σου πιθανότητες, ενώ οι άνθρωποι της οικογένειάς σου, στην οικογένειά σου, να θέλουν να σε μειώσουν και ίσως και επειδή σε ζηλεύουν κιόλας, σας παραπέμπω στην τριλογία για τον αποδιπομπέο τράγο. Πώς γίνεται άγνωστη να βλέπουμε το καλησπέρα το όνειρά σου και να σε παροτρύνουν χωρίς απαραίτητα να το ξέρουν να το πραγματοποιήσεις? Μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Επειδή σε ξέρω και επειδή ξέρω ποια είσαι και επειδή ξέρω ότι περνάς πολλή ώρα με τη μάνα σου, η οποία έτσι υποψιάζουμε λιγάκι λιγουλάκι που είναι τοξική μαμά σου, δεν ξέρω, τα διαγνώσεις δεν κάνουμε, υποθέσεις κάνουμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα σου κάνει καλό να βγεις λίγο έξω από εκείνο τον κύκλο και να μην περνάς τόση ώρα, τόσες πολλές ώρες με τη μητέρα σου ή με ανθρώπους που λειτουργούν παρόμοια με τη μητέρα σου. Γιατί από δύο Πομπέι τράγοι έχουμε την τάση να λειτουργούμε όπως τα κατσίκια. Λέει, στην Κύπρο λέει η έγα πάει και τρίβεται πάνω του βοσκού τη βέργα. Δηλαδή η κατσίκα πάει και τρίβεται πάνω στη βέργα του βοσκού που με αυτή τη βέργα ακριβώς τη δέρνει ο βοσκός, τη χτυπάει. Άρα έχουμε μέσα μας και μία τάση αυτοτιμωρίας και μία τάση αυτοσαμποτάζ που περιμένουμε να πάρουμε αποδοχή από αυτούς που εξ αρχής μας απορρίπτουν και περιμένουμε να μας πούν μπράβο οι απορριπτικοί γονείς μας, η απορριπτική μας μάνα. Συνήθως οι μανάδες είναι απορριπτικές, αλλά και οι πατεράδες δεν είχε να κάνει με το φίλο. Όλο το παραπάνω ήρθε να δέσει με την ψυχοθεραπεία που κάνω, της οποίας τουλάχιστον ο μισός χρόνος αφιερώνεται στην αναδρομή της ζωής μου. Όταν έφτασα να γράφω τι μου άρεσε να κάνω στις ηλικίες 3-5 ετών, την περίοδο που συνέβαιναν τα παραπάνω, απ' τη μία ξυπνούσε ο ενθουσιασμός και απ' την άλλη κόντευα να βάλω τα κλάματα για το χαμένο χρόνο. Ανυπομονώ να φτάσουμε στο σημείο αυτό με την ψυχοθεραπεύτρια. Τι ωραίο πράγμα η ψυχοθεραπεία, τι υπέροχο πράγμα.
Υπέροχο, πραγματικά. Είναι ο χώρος, ο ασφαλής συναισθηματικά, που σου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσεις τον εαυτό σου και βάζεις τον εαυτό σου σε ένα σημείο που θα το δεις καλύτερα και θα πάρεις και βοήθεια από έναν ειδικό για να τον αγαπήσεις καλύτερα. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα δικά μας όνειρα σε οποιαδήποτε ηλικία, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, μαζί σου. Στο ποτέ δεν είναι αργά, μαζί σου. Ποτέ, ποτέ δεν είναι αργά. Με ψυχοθεραπεία φαντάζομαι. Υπάρχει όμως κάποιος άλλος τρόπος. Συχνά μπερδεύομαι εκεί που νομίζω πως τα έχω ξεκαθαρίσει. Κάποιες φορές νομίζω πως θέλω αντικρουόμενα πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το δικό μου, ποιο είναι της μάνας μου ή της κοινωνίας ακόμα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να είναι σίγουρα για τα όνειρά τους? Λοιπόν, τα νέα παιδιά μπορούμε να τα βοηθήσουμε δίνοντας τους επαγγελματική βοήθεια. Εξ όσων γνωρίζω, οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι και οι σχολικοί ψυχολόγοι και οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι μπορούν να δώσουν εξειδικευμένη βοήθεια στα νέα παιδιά ώστε να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, τα ταλέντα τους, τις ικανότητές τους και να κάνουν μια πολύ ενημερωμένη επιλογή ως προς το τι να ακολουθήσουν στη ζωή τους και ως σπουδή αλλά και ως καριέρα αργότερα. Η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, η οποία συνήθως κάθε Τρίτη εμφανίζεται εδώ στο κανάλι μας, έχει κάνει ένα διάλειμμα τώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές, θα επανέλθει την επόμενη Τρίτη. Γνωρίζω ότι είναι ειδικά εκπαιδευμένη ώστε να δίνει τα συγκεκριμένα ψυχολογικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και μπορεί κάποιος είτε διαζώσει στο γραφείο της είτε στην Καλαβασό της στη Λευκοσία, αλλά είτε και διαμέσου διαδικτυακού συνεδρίων μπορεί κάποιος να απευθυνθεί ούτως ώστε να κάνει κάποια τεστ και φυσικά κάποιες συνεδρίες ώστε να μπορέσει να ξεκαθαρίσει τα θέλω του. Αν είσαι και νεότερος, αν είσαι ξέρω εγώ και στο γυμνάσιο και στο λύκειο ακόμη καλύτερα, γιατί προλαβαίνεις να γλιτώσεις πολύτιμο χρόνο. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί και τα δύο μου παιδιά τα έστειλα στην Αριστονίκη για να κάνουν αυτά τα τεστ. Όταν είχε κάνει τα δευτέρα λυκείου η κόρη μου, είχε κάνει αυτές τις συναντήσεις με την Αριστονίκη και στα τεστ λέει σου πάει νομική. Και τότε ούτε η Κυριακή ούτε εγώ σκεφτόμασταν την νομική. Εντάξει, εγώ δεν είχα λόγο να σκεφτώ τι θα σπουδάσει το παιδί μου. Εγώ το μόνο που τους έλεγα να μην γίνουν ψυχολόγοι τίποτα άλλο. Και ίσως και κακός, δεν ξέρω. Γιατί θεωρούσα ότι είναι ένα πολύ δύσκολο λειτουργήμα, το οποίο είναι εξαιρετικά κοπιαστικό και δεν ήθελα να κοπιάζουν τα παιδιά μου. Όπως και να έχει, εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν είχα σκεφτεί τη νομική για την κόρη μου. Και στο τέλος, και η κόρη μου λέει, όχι, εγώ νομική, αποκλείεται. Και στο τέλος και σπούδασε νομική και σπουδάζει νομική. Τώρα είναι στα μεταπτυχιακά της και είναι και πολύ ευχαριστημένη με τον κλάδο που επέλεξε και της ταιριάζει κιόλας. Και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί. Αυτή σκεφτόταν καλές τέχνες, σκεφτόταν σχεδιασμό μόδας, τέτοια πράγματα είχε στο μυαλό της. Τελικά όμως μέσα από τα τεστ διαφάνηκε το ταλέντο της. Και λέει, θα βάλει πάνω στην πόρτα. Δεν τη φτάνει κανένας, δεν τη μοιάνει κανένας στη συζήτηση και λέει θα βάλω πάνω στην πόρτα μου, είμαι εγώ που έκανα τη Θέκλα Μετρίδου να σου πάσει, αστεί αυτά εσωτερικά. Λοιπόν, πάω πίσω στη φίλη. Το θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό με τους στόχους και τα όνειρα, γιατί είναι μέρος του ποιος είμαι. Αν το βρεις όμως και είσαι σε μεγαλύτερη ηλικία με υποχρεώσεις που τρέχουν, πόσο εύκολα το κυνηγάς? Πώς βάζεις τις φωνούλες μέσα και έξω σε σίγαση? Τις φωνούλες μέσα δεν τις βάζουμε σε σίγαση. Την εσωτερική μας φωνή, άμα τη βρούμε, την ακούμε με δέος, με πολύ προσοχή. Τις εξωτερικές φωνές τις βάζουμε σε σίγαση με το δεν σας νοιάζει εσάς, δεν σας αφορά, δεν σας ενδιαφέρει, είμαι ενήλικας και θα κάνω τη γουστάρω. Πώς ξεπερνάς την αναβλητικότητα και το φόβο? Η απάντηση μου έρχεται αυτόματα, βέβαια, και είναι μία ψυχοθεραπεία. Τα είπες όλα. Ρητορικές ερωτήσεις κάνεις κι εσύ. Αλλά έλα που τελευταία είμαι πολύ ανυπόμονη και η ψυχοθεραπεία μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Υπάρχει συμπληρωματικός και γρηγορότερος τρόπος? Κοίταξε, παράλληλα με την ψυχοθεραπεία σκεφτόμαστε, εξασκούμε την αυτογνωσία, μπορούμε να κάνουμε κάποια τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού όπως είπα προηγουμένως. Αυτές είναι μερικές σκέψεις μου, μπερδεμένες μάλλον. Όχι, δεν φίλε. Οι ερωτήσεις που κάνω μου φαντάζουν ρητορικές. Α, δεν πεις και από μόνη σου. Αλλά ίσως να ήταν ένα ωραίο θέμα για vlog, μιας και πολλοί άνθρωποι έχουμε χάσει το δρόμο μας, ειδικά οι συνεξαρτώμενοι, αυτό ξαναπέστω, και πολλά νέα παιδιά κινδυνεύουν να χάνουν το δικό τους.
Μπορεί και να μην διαβάσει το mail αυτό, γιατί τώρα μου φαίνεται πολύ χαοτικό και δυσκολεύομαι να το στρώσω αν το θεωρείς καλό θέμα. Σε φιλώ. Και τη λέω: ωραίο θέμα είναι. Τι σου άρεσε 3 με 5 ετών να κάνεις? Έχω κι εγώ απορία. Τι της άρεσε να κάνει 3 με 5 ετών? Και μου απαντάει: χαίρομαι που σου αρέσει το θέμα. Ήμουν σίγουρη στο μεταξύ ότι θα ρωτούσες. Η γυμναστική και ο χορός μου άρεσε. Όταν γύριζα από τον μπαλέτο, έδειχνα σε όλους τις ασκήσεις που μας έμαθε και ήμουν ενθουσιασμένη. Έβγαζα στιχάκια που κάποια τα σημείωνε ο πατέρας μου και μέχρι σήμερα γράφω ποίηματα. Μετά το casting μπήκα στη διαδικασία να ξεσκαρτάρω και να στείλω σε εκδοτικούς. Η πρώτη συλλογή Εφηβικές Ανησυχίες. Μπράβο. Μου άρεσε να παρατηρώ τον κόσμο και να ρωτάω γιατί για τα πάντα. Δεν θυμάμαι άλλα τώρα. Γενικά μου άρεσε να δημιουργώ. Έπλαθα ιστορίες στο μυαλό μου. Έχω συμμετάσχει σε 2 online συλλογικά συγγραφικά projects πριν μερικά χρόνια. Μπράβο. Και είχα κάνει 2 δικές μου παραμυθοϊστορίες μεγαλώνοντας. Άρα η δημιουργική συγγραφή και η ποίηση βγαίνουν από μέσα σου αβίαστα. Τρελαινόμουν για τις διαφημίσεις και τα jingles τους και από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου έλεγα πως ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Τρελαινόμουν για αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ και γι' αυτά με την αρχαία ιστορία της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Ινδίας. Σε συνέχεια των παραπάνω θέλω να σου πω πως από μια ηλικία και μετά, νομίζω ακόμα σχολείο πήγαινα, πίστευα στη διαβίου μάθηση. Ήθελα να σπουδάσω όλα τα αντικείμενα που με ενδιαφέραν. Αρχαιολογία, θεολογία, φιλοσοφία και γλωσσολογία, αλλά και ίσως αστρονομία. Αργότερα με εγωίτευε η ιδέα του πανεπιστήμονα και άρχισα να πιστεύω πως καλό θα ήταν οι επιστήμες να αρχίσουν να ξαναενώνονται για καλύτερα αποτελέσματα. Αργότερα με τσάντιζε το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν ή το θεωρούσαν αργά να αλλάξουν καριέρα ή αντικείμενο μετά από μια ηλικία. Εγώ το θεωρώ ευλογία. Πλέον πιστεύω πως όλα χρειάζονται. Και εξειδίκευση και ένα στρωτό μονοπάτι καριέρας για αυτούς που είναι πιο σταθεροί, αλλά και για να γίνονται και νέες πιο συγκεκριμένες ανακαλύψεις στην επιστήμη, αλλά και η ευρυγνωσία για όσους είναι ανήσυχα πνεύματα και δεν ικανοποιούνται με ένα μόνο τομέα και βλέπουν πως όλα αλληλοσυνδέονται. Και χάρηκα πολύ όταν είδα σε βίντεο του Γιάννη Σαρακατσάνη ότι υπάρχει βιβλίο Ευρυγνωσία, από εκεί πήρα τη λέξη και λέει περίπου τα παραπάνω. Φιλιά! Λοιπόν. Καταρχάς, είτε μας αρέσει είτε όχι, χρειάζεται να εργαστούμε για να βιοποριστούμε. Και πολλές φορές είναι τέτοιες οι εργασιακές συνθήκες σε Κύπρο και Ελλάδα, και ιδιαίτερως για τα νεότερα παιδιά, που ενώ άλλα σπουδάζουν και άλλα τους αρέσουν, αναγκάζονται να εργαστούν σε άλλους τομείς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σταματήσουν να μαθαίνουν, πρέπει να σταματήσουν να έχουν ενδιαφέροντα, πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται και να θεωρήσουν πως η ζωή τους τελείωσε. Η δουλειά είναι σημαντικό μέρος της ζωής μας. Παίρνει περίπου τουλάχιστον 8 με 9 ώρες της εργασιακής μας μέρας και τα Σαββατοκύριακα και τις λίγες μέρες άδειας δεν δουλεύουμε. Οπότε σίγουρα θα είναι όσο το δυνατόν πιο καλό να εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον που να μας αρέσει το αντικείμενο αλλά και να είναι καλό το συναδελφικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν μας αρέσει το αντικείμενο, που αναγκαστούμε να εργαστούμε σε έναν τομέα που δεν είχαμε επιλέξει να σπουδάσουμε ή να ασχοληθούμε για παράδειγμα, να είναι τουλάχιστον καλό το εργασιακό περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνουν και τα 2 αρνητικά, και το αντικείμενο να μας αρέσει και το εργασιακό περιβάλλον να μην είναι καλό. Και εκεί σαφώς αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα ζητήματα ψυχολογικής και συναισθηματικής φύσεως. Και έχουμε κάνει αρκετά βίντεο για το mobbing, για παράδειγμα. Για το bullying στον εργασιακό χώρο, που είναι ένα πρόβλημα για πολλούς. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θεωρώ πως οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ρισκάρουν, πως οι άνθρωποι μπορούν ανα πάσα στιγμή να επανεφεύρουν τον εαυτό τους. They can reinvent themselves. Και αν μπόρεσα εγώ να το κάνω 3 φορές τουλάχιστον, έχοντας την ευθύνη μου και 2 παιδιά τα οποία μεγάλουν αποκλειστικά, χωρίς διατροφή, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ο καθένας, και ειδικά κάποιος ο οποίος δεν έχει παιδιά και δεν έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσεις να είσαι εκεί στις υποχρεώσεις σου και τις οικονομικές και τις συναισθηματικές. Λοιπόν,
δεν θα κάνουμε όλη τη δουλειά των ονείρων μας, με την έννοια του ότι ζούμε σε μια μη ιδανική κοινωνία και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη οικονομικά. Η οικονομική κρίση μας επηρεάζει τουλάχιστον από το 2011 μέχρι σήμερα, 11 χρόνια τώρα, και όσο πάνε τα πράγματα χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Είναι φανερό αυτό το πράγμα. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι διέξοδοι, όπως κάποιος να εργαστεί στο εξωτερικό, να βγει δηλαδή εντελώς έξω από τη ζώνη ασφαλείας του, από τη ζώνη άνεσης του, από το comfort zone του, και να θυσιάσει ίσως το να ζει στην Ελλάδα ή το να ζει μαζί με τους ανθρώπους που είναι φιλικά συνδεδεμένος. Ο καθένας παίρνει και επιλέγει. Αυτό το οποίο σίγουρα είναι ανησυχητικό είναι να μένουμε αδρανείς και να λέμε ότι δεν ξέρω τι θέλω, δεν ξέρω τι μου αρέσει, το ένα μου βρωμεί, το άλλο μου ξυνίζει, βρίσκω δουλειά, ξέρω εγώ, ταμεία σε κάποιο σούπερ μάρκετ, δεν πάω, βρίσκω δουλειά, ξέρω εγώ, κάπου αλλού και δεν πάω, είμαι άνεργος, κλαίω τη μοίρα μου που είμαι άνεργος, παραπονιέμαι, αλλά πάλι δεν ξέρω τι θέλω, δεν μπαίνω στη διαδικασία να ζοριστώ για να βρω λύσεις. Σίγουρα κανείς με το να κάθεται αδρανής δεν έχει εξελίξει τη ζωή του. Συμφωνώ με τη φίλη ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κάνει κάποιος κάποια αλλαγή καριέρας ή να κάνει μια νέα σπουδή. Προχτές μου γράφει μια κυρία ότι στα 50 της, λέει, μπήκε στην ιατρική σχολή. Και δεν κάνω λάθος, με 5 παιδιά. Μητέρα 5 παιδιών. Δεν κάνω λάθος. Η τεσσάρο. Στα 50 της έδωσε πανελλήνες και μπήκε στην ιατρική σχολή και μπράβο της. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί, εάν πραγματικά το θέλει και αν πραγματικά έχει ξεκάθαρα κίνητρα για την πρόοδό του, να κάνει οποιοδήποτε άλμα και οποιαδήποτε αλλαγή. Χρειάζεται όμως να δουλέψουμε σκληρά για τις αλλαγές. Και μέσω ψυχοθεραπείας και μέσω προσωπικής δουλειάς, ούτως ώστε να σωπαίνουμε τις εξωτερικές φωνές και να ενδυναμώνουμε την εσωτερική μας φωνή. Έχω πάνω στο ψυγείο μου ένα αυτοκόλλητο που μου το έχει στείλει μια φίλη, που είναι το ρητό μιας επιτυχημένης γυναίκας, τώρα δεν θυμάμαι ποιας, της Ελίζα Μπεθάρτεν, της Κοκό Σανέλ, δεν θυμάμαι, που λέει «Ποτέ δεν ονειρεύτηκα την επιτυχία, απλώς δούλεψα πολύ σκληρά για αυτή». Με το να καθόμαστε και να φαντασιωνόμαστε επιτυχίες και αλλαγές καριέρας και αλλαγές σπουδών, δεν θα γίνει τίποτα. Χρειάζεται να δουλέψουμε σκληρά για να επιτύχουμε αποτελέσματα. Και επίσης, μεθοδικά. Δεν γίνεται η αλλαγή από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε απότομα. Χρειάζεται όμως κάποιος να είναι προσιλωμένος στο στόχο του, να έχει υγιή κίνητρα και να δουλεύει συστηματικά για αυτά. Για να βρούμε τις κλίσεις μας και τους στόχους μας, ξαναλέω ότι θα μας βοηθήσουν πολύ τα επαγγελματικά, τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που γίνονται από ψυχολόγο. Εγώ δεν είμαι εξειδικευμένη στο να κάνω τέτοια τεστ. Λέω μια ψυχολόγος που είναι εξειδικευμένη, η δόκτωρη Στονίκη Θεοδοσίου. Θα βάλω και το email της στην περιγραφή του βίντεο για όποιον ενδιαφέρεται. Τώρα, είναι η δουλειά μας το μόνο πράγμα που μπορεί να μας προσδιορίσει? Όχι και βεβαίως όχι. Πέρα από εκείνες τις 8 ώρες, 9 ώρες σε μια εργάσιμη μέρα που εργαζόμαστε, έχουμε τόσες άλλες ώρες τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για πάρτι μας. Για να ζούμε τη ζωή που πραγματικά θέλουμε και για να ασχολούμαστε με τα ενδιαφέροντα που πραγματικά θέλουμε να ασχολούμαστε. Και όσον αφορά την ευρυγνωσία και την ευρυμάθεια, την επικροτώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα ένας άνθρωπος να μαθαίνει συνέχεια. Είτε αποκτώντας πτυχία, είτε όχι. Η ευρυγνωσία και η ευρυμάθεια, κατά τη γνώμη μου, είναι αρετές. Στέλνω την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη. Της ξαναλέω να μην κάνει τόση πολύ παρέα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρνητική γνώμη για αυτήν και ξέρει ποιοι είναι. Να επιλέγει τους ανθρώπους που έχουν καλύτερη γνώμη για αυτήν. Και επίσης να θυμάται ότι η επιτυχία έρχεται μετά από σκληρή εργασία. Και μετά από κινητικότητα. Και η ψυχοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει ιδιαίτερα σε αυτό, αλλά χρειάζεται να βάλουμε και τον κόπο. Τα φιλιά μου.